Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολλοί άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας βρίσκονται ξαφνικά μεταξύ ζωής και θανάτου. Και όσο οξύμορο και αν ακούγεται, η ζωή τους εξαρτάται από τον θάνατο κάποιου άλλου. Με ποιο τρόπο, πάμε να μάθουμε. Κυρίες και κύριοι, 24 ώρες βρίσκονται στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για να γνωρίσουμε τον σημερινό μας πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ο Σταύρος Κυπριανού, ο οποίος 4 χρόνια πριν βρέθηκε μεταξύ ζωής και θανάτου. Πάμε να μας διηγηθεί την ιστορία του. Δεν θέλουμε μέγαρα να πούμε. Αυτό πιάνει το εξή. Πρέπει να επιλέγει το σωστό ξεναγό. Είναι μια ασθένεια η οποία έφτασε στην Κύπρο γύρω στο 1193, όταν ήρθε ο στόλος του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου στην Κύπρο. Εντάξει, τότε φαίνεται ότι στα καράβια επέβαιναν κάποιοι μοναχοί ή στρατιώτες από την Πορτογαλία, οι οποίοι αποβιβάστηκαν άλλοι στην περιοχή της Λεμεσού και συγκεκριμένα στην Πάχνα, και άλλοι στην περιοχή της Κερύνιας. Οπότε γι' αυτόν γεωγραφικά συναντάμε ασθενείς που έχουν σχέση με την νόσο στις δύο αυτές περιοχές της Κύπρου. Πώς το καταλαβες ότι αντιμετωπίζεις ένα θέμα που πρέπει να ψάξεις ιατρικά? Ξεκίνησαν κάποια νευρολογικά συμπτώματα και σημάδια. Έτσι εμφανίζεται η νόσος των σταυροφόρων όσον αφορά την αμυλοειδική πολυνευροπάθεια. Οπότε έπρεπε να τρέξουμε σε νευρολόγους, σε γιατρούς ανάλογων ειδικοτήτων κτλ. Οπότε στο ταξίδι της διάγνωσης η μητέρα μου συνάντησε μια νεαρή και πάρα πολύ καλή νευρολόγο, η οποία υποψιάστηκε ότι κάτι τέτοιον συνέβαινε που αφορούσε αυτήν την νόσο. Οπότε είχε πάει η μητέρα μου στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, έκανε την ανάλυση DNA και έδειξε ότι ήταν φορέας της νόσου. Μάλιστα. Και μαζί με τα σημάδια τα νευρολογικά ξεκινά η ιστορία που αφορά την ταυτοποίηση συμπτωμάτων και διάγνωση όσον αφορά τον DNA. Εντάξει, μετά από κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις, οι γιατροί αποφάσισαν να πάει στην Αγγλία για να μεταμοσχευτεί. Από την ημέρα όταν ξεκίνησε το θέμα με την υγεία σου να εμφανίζεται στη ζωή σου, πού ευρισκόσουν, πού εστεκόσουν τότε ως άνθρωπος και πώς το εβίωσες αρχικά? Εντάξει, ήταν μια περίοδος της ζωής μου αρκετά παραγωγική, θα έλεγα. Είχα την εκπομπή στην τηλεόραση, τη δουλειά μου στο ΡΙΚ, τους φίλους μου, την οικογένεια μου, μια χαρά. Παράλληλα, είχαμε ξεκινήσει τότε με τον Λόρη, τον Λοϊζίδη, το πρώτο μας θεατρικό ταξίδι με τις παραγωγές. Ανεβάζαμε τότε το Κοζακάρο, τη διασκευή του Σεζουάρ για δολοφόνους κτλ. Όλα εκυλούσαν πάρα πολύ όμορφα. Όταν ξαφνικά έρχεται το πρόβλημα. Εισβάλλει η ασθένεια στη ζωή μου, ενώ παράλληλα είχε παρουσιάσει συμπτώματα της νόσου, ίσως και λίγο νωρίτερα η μητέρα μου. Και ξεκίνησε το ταξίδι της αγωνίας όσον αφορά την διάγνωση. Με τον Σταύρο πρωτοβρεθήκαμε στο ΡΙΚ. Εγώ ήμουν στις πατάτες αντιναχτές, ο Σταύρος ήταν στα δικά του. Νομίζω μες στους διαδρόμους, μες στις κατίνες, μες τα ξέρω, υπήρξε μια χημεία, έτσι, ένα χιούμορ, ένα... και ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα. Μετά από ένα διάστημα που η παρέα μας έγινε πιο στενή, ας το πούμε, όταν εγώ τέλειωσα την Αγία Φούξια και ήθελα να συνεχίσω να κάνω τηλεόραση, πέρασε από το μυαλό μου να κάνω θέατρο. Και ήθελα και κάποιον άνθρωπο μαζί μου, ο οποίος να αντιληφθεί το πράγμα, τι έπρεπε να γίνει και να βοηθήσει, να... Έτσι βρω το Σταύρο και πας στην πλάκα και πας μέσα σε έναν διάδρομο του Ρίκ, λέω του ρε, κάνουμε μια εταιρεία να κάνουμε θεατρικά, κάνουμε. Και έτσι, εκτός που φίλοι, γίναμε μετά και συνεργάτες για το θέατρο. Μετά, εντάξει, ακολούθησαν διάφορα, ζήσαμε μεγάλες θεατρικές στιγμές και σε αυτόν εδώ τον χώρο που μας έδεσαν, δύσκολες στιγμές που μας έδεσαν. Και έτσι, τώρα είμαστε, βάφτισε μου και την κόρη μου, τη Μιάνη. Είναι αυτό που λέμε ένα αδερφικός φίλος πλέον για σένα ο Σταύρος. Εκείνον το κοινό σημείο που σας ένωσε, πιστεύεις ότι είναι το χιούμορ, η αντίληψη για τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας? Το χιούμορ σίγουρα ήταν το ένα. Νομίζω το δεύτερο ήταν η κοινή λογική της απόρριψης του κάθε τι ψεύτικου και μαφιόζικου και πώς να το πω. Είχαμε μια άποψη κοινή για τους ανθρώπους γύρω μας. Και έτσι νομίζω δεσάμε εκεί παραπάνω σαν φίλοι και δυνάμεις. Ο Σταύρος είναι ένας καλός φίλος. Η αλήθεια, πολλά χρόνια πριν κάνουμε μαζί την εκπομπή, που δεν το φανταζόμουν ποτέ, πρέπει να πω, είχαμε δεθεί σαν άνθρωποι. Κάναμε παρέα κτλ. Δεν είχα μάθει, δεν με ενημέρωσε για το πρόβλημα του, δεν είχα ιδέα. Κάπου χαθήκαμε στους διαδρόμους του ΡΙΚ. Άλλες ώρες ο Σταύρος, άλλες ώρες εγώ, στο τμήμα ειδήσεων, ξέρεις πώς είναι. Ναι. Λοιπόν, όταν το έμαθα, έπαθα σοκ. Πραγματικά έπαθα σοκ. Εκείνη την περίοδο, πριν τη διάγνωση, είχες εμπλακεί και σε μία ιστορία που αφορούσε το θέμα των μεταμοσχεύσεων μέσω της Σταύρης, στο ΡΙΚ. Ναι, ήταν γύρω στο 2008, ως δημοσιογράφος έτυχε να ασχοληθώ ακριβώς με το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Η Σταύρη, με την οποία ήμασταν φίλοι από την πρώτη μέρα που πήγα στο ΡΙΚ, ήρθε και μου εισηγήθηκε ακριβώς αυτό το θέμα. Μου λέει, έχω έναν φίλο ο οποίος μεταμοσχεύτηκε και θέλει να μιλήσει δημόσια για την ιστορία του, οπότε αν τι λες να το φιλοξενήσεις την εκπομπή. Έκανα τότε την εκπομπή από τα 10 μαζί με την Γαβριέλα. Της λέω βεβαίως ευχαρίστως, και ήταν ουσιαστικά η πρώτη επαφή μου με το θέμα των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων. Φιλοξενήσαμε τον Σταύρο, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται στη ζωή, και μας μίλησε για το δώρο ζωής που έλαβε, όντας μεταμοσχευμένος τότε καρδιάς. Η ιστορία του Σταύρου και της Αυγούστας είναι δύο άνθρωποι που δεν είναι στη ζωή σήμερα και είναι πολύ δύσκολο να το συζητώ. Είναι δύο παιδικοί μου φίλοι. Ο Σταύρος ήταν στη γειτονιά μου, είμαστε μια γειτονιά πολύ δεμένη. Διαγνώστηκε με σοβαρό πρόβλημα καρδιάς. Η Αύγουστα, παιδική μου φίλη, πολύ δεμένες, σαν αδελφές, μου ανακοινώνει ότι χρειάζεται μεταμόσχευση καρδιά ο αδελφός της. Μάλιστα. Τι θα κάνουμε? Είμαστε και μια γειτονιά και μες στον Ναϊγιάννη στη Λάρνακα. Είμαστε έτσι πολλά μαχητικοί. Δηλαδή, μουντάρουμε μέσα, δεν καταλαβαίνουμε το κλαίω και κάθουμε. Πρέπει να βρούμε καρδιά. Μπορεί για κάποιον να ακούγεται αστείο αυτό που λέω. Πρέπει να βρούμε καρδιά. Στην Αυστρία, για να ξέρεις, είναι όλοι δότες. Αν δεν θέλεις να είσαι δότης, πάει συμπληρώνεις ένα χαρτί και λες: εγώ δεν θέλω να είμαι δότης. Όχι το ανάποδο. Όχι το ανάποδο που τίποτα δεν συμβαίνει στην Κύπρο. Εγώ τα ακούω βαρεσέτουτα που κάνουμε στην Κύπρο. Κάνουμε πράγματα απλά για να τα κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο έγινε η διακρατική συμφωνία τότε, γιατί ο Φρίξος Σαββίδης πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Έγιναν πάρα πολλές μεταμοσχεύσεις, όχι μόνο καρδιάς, αλλά και άλλες. Λοιπόν, έγινε η διακρατική συμφωνία, ήρθαμε σε επαφή με τους γιατρούς και ναι, ο Σταύρος πήγε στην Αυστρία και έκαμε μεταμοσχεύση καρδιάς. Έζησε 15-16 χρόνια. Είχε καλό, δεν πήγε άσχημα ο Σταύρος και μετά έφυγε πρόσφατα τη ζωή. Είχε φύγει όμως προηγουμένως η αδερφή του από καρκίνο. Διότι αυτή η οικογένεια, πρέπει να σου πω, Κωνσταντίνε μου, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ένα παιδί. Μετά η μεταμόσχευση έκανε ένα δεύτερο παιδί, το οποίο είχε μεσογειακή ανεμία. Έκανα μεταμόσχευση μελίτων οστών στο παιδί στην Ιταλία. Μια οικογένεια που μπαίνει σε αυτόν τον κικαιώνα θυσιάζει πολλά πράγματα. Δεν τους έμεινε φράγκο αυτών των ανθρώπων. Η Αύγουστα έτρεχε μέρα νύχτα για να τα βγάλει πέρα. Και στην πορεία ήρθα και στο Σταύρο στο πρωινό, γιατί εγώ μ' αρέσει να προωθώ τα θέματα. Να τους δώσουμε διάσταση, να ακουστεί στον κόσμο. Και δώσε και συνέντευξη στο Σταύρο. Και έτσι οι δύο Σταύροι συναντήθηκαν, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή πραγματικά οι δρόμοι τους θα συναντιούνταν. Γιατί βρέθηκε στη θέση του Σταύρου και ο Σταύρος, ο Κυπριανού. Όντως συγκινήθηκα με την ιστορία αυτή. Ήταν μια ανθρώπινη αληθινή ιστορία, μια κατάθεση ψυχής από τον Σταύρο. Με ευαισθητοποίησε, αλλά εντάξει. Περάσαμε μια-δυο μέρες, όπως συμβαίνει με άλλα θέματα, εξιάσαμε το πήγαμε παρακάτω. Σίγουρα δεν μπορείς να σκεφτείς και να φανταστείς ότι θα έρθεις ποτέ στη θέση ενός εν δυνάμει λήπτη ή ότι να χρειαστείς ποτέ στη ζωή σου κάποιο μόσχευμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε για δωρεάν οργάνων, πάντα βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του δότη. Δεν σκεφτούμαστε ποτέ ότι μπορεί εμείς να τύχει να χρειαστούμε κάποιο μόσχευμα. Και αυτό λέει η στατιστική πιθανότητα, ότι ένας άνθρωπος έχει περισσότερες πιθανότητες να χρειαστεί ένα μόσχευμα κατά τη διάρκεια της ζωής του, παρά να γίνει ο ίδιος δότης. Και μάλιστα εκείνο το διάστημα θέλω να σου πω ότι αυξήθηκαν οι πτωματικοί δότες. Και ο λόγος, διότι εγώ θυμάμαι, δείχναμε ζωντανά τα αεροπλάνα που έρχονταν από Αυστρία για να παραλάβουν όργανα από πτωματικούς δότες στην Κύπρο. Ανακοινώναμε ονόματα. Οι Κύπροι είμαστε άνθρωποι συναισθηματικοί. Θέλουμε να ακούσουμε όνομα επίθετο, θέλουμε να έχουμε εικόνα του ανθρώπου, ηλικία, θέλουμε να ξέρουμε τα στοιχεία. Το να λες έγινε μία δωρεά οργάνων είναι ανούσια. Είναι ανούσιο. Θέλω να μου πεις έτσι λίγο για εκείνη την μέρα που στην ουσία σου ανακοινώθηκε ότι η θεραπεία του προβλήματος περνά μέσα από τη μεταμόσχευση. Πώς έγινε? Πάθα. Άρνηση. Περνάς από το στάδιο της άρνησης, αποκλείεται εγώ να κάνω την επέμβαση, υπάρχει περίπτωση. Έκανα γινό που κάνουμε όλοι μας που το έψαξα διαδικτυακά αμέσως, μεταμόσχευση πάτος. Είναι μια τεράστια επέμβαση, μια από τις πιο μεγάλες επεμβάσεις στον κόσμο. Οπότε, ναι, φοβήθηκα η αλήθεια, αλλά πρέπει να περάσω από το στάδιο της άρνησης. Ένα στάδιο που περνάω κάθε ασθενής, του οποίου ανακοινώνεται ότι ξέρεις, η θεραπεία είναι αυτή ή εντούτες συνέπειες της ασθένειας κτλ. Μετά, αναπόφευκτα, ο κάθε άνθρωπος περνά το στάδιο της ρεαλιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Οπότε Εντάξει. Μετά το πρώτο σοκ, το οποίο δεν ήταν ούτε μια ημέρα ούτε δύο ημερών, πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα για να το δεχτώ και να το αποδεχτώ. Είπα ναι, πρέπει να μπω σε αυτήν την οδό. Ήμουν τυχερός, σε εισαγωγικά, γιατί εβίωσα παράλληλα και την ιστορία της μεταμόσχευσης της μάνας μου. Οπότε ήμουν κατά κάποιον τρόπο προετοιμασμένος για το τι θα ακολουθούσε. Ήξερα τις συνέπειες ενός μεγάλου χειρουργείου, θεωρητικά βεβαίως, αλλά εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό να το ζεις. Αρχικά η μητέρα μου είχε ένα πρόβλημα με τα πόδια της, πήγε σε πολλούς γιατρούς. Τελικά μετά από την πάροδο αρκετού χρόνου ανακάλυψε ότι έπασχε από μια αρρώστια η οποία ονομάζεται νόσος σταυροφόρο, η οποία προκαλεί προβλήματα αρχικά στα άκρα και σιγά σιγά προχωρά, κατακτά κατά κάποιον τρόπο περισσότερο έδαφος μέσα στο κορμί σου και μετά από κάποιο χρόνο, όταν προχωρήσει και στα ζωτικά όργανα, υπέρχεται ο θάνατος. Εντάξει, αρχικά τρομοκρατηθήκαμε, ήταν κάτι που δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει τέτοια ασθένεια. Με τα διαβήματα της κυβέρνησης πρέπει να μεταβεί στον Μπέρμιγχαμ, όπου υπάρχει κέντρο μεταμόσχευσης σηκωτιού, γιατί αυτή είναι η μόνη θεραπεία. Ούτως ώστε να κάνει κάποιες προκαταρκτικές εξετάσεις για να μπει στη λίστα αναμονής μέχρι να βρεθεί κάποιος συμβατός ζώτης. Έκανε τις εξετάσεις, μπήκε στη λίστα, περίμενε 6-7 μήνες όταν και βρέθηκε συμβατός ζώτης. Εν τω μεταξύ ο αδερφός μου ένιωθα ότι και ο ίδιος ήξερε ότι, ακούγοντας τα συμπτώματα της μητέρας μου, και ο ίδιος ήξερε ότι πάσχει αυτός από αυτήν την ασθένεια. Δεν ξέρω αν το έψαξε ο ίδιος, ωστόσο δεν μας έλεγε ξεκάθαρα ότι ίσως να περίμενε να τελειώσει πρώτα η μητέρα μου και μετά να ακολουθήσει αυτός. Εντάξει, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, έκανε μεταμόσχευση η μητέρα μου και στη συνέχεια πήγαινε ο Σταύρος την ίδια χρονιά, μετά από 4-5 μήνες, αφού τελειώσε η μεταμόσχευση της μητέρας μου. Το εκμυστηρευτήκες στον κύκλο σου γρήγορα? Από την πρώτη στιγμή. Και στους συναδέλφους μου, την ώρα θέλεις που καλείς να αντιμετωπίσεις ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη δυσκολία, πρέπει να το μοιραστείς με κάποιον. Δηλαδή είναι ανθρώπινο να ψάξεις για ένα στήριγμα, για ένα αποκούμπι. Βαρύν το φορτίο που λέμε. Πάρα πολλά μεγάλο το φορτίο. Αλλά γνωρίζοντας ότι έπρεπε να φύγω και να λείψω από το ΡΙΚ, από τη δουλειά μου, έπρεπε σίγουρα πρώτα να ενημερώσω τους συναδελφούς μου ότι θα συμβεί αυτό. Οπότε θα πρέπει να φύγω κάποια στιγμή. Μίλησα στους φίλους μου κτλ. Και μπορώ να πω ότι η στήριξη, αν θέλεις, και η αγκαλιά που μου έδωσαν κυριολεκτικά και μεταφορικά ήταν μεγάλο στήριγμα για μένα. Ήρθε ένας καλός άνθρωπος και μου λέει: τα μάθες για ο Σταύρο, αυτό γι' αυτό. Ωφ, Παναγία μου, έχω μια δυσκολία, είμαι ακόμα ευαίσθητη με τα θέματα. Λοιπόν, τον πήρα τηλέφωνο, έκλαια, φώναζα, εξετοίμαζα το, γιατί δεν μου το είπε. Προσπαθούσε να με ηρεμήσει εκείνος, αντί να προσπαθώ εγώ να τον παρηγορήσω για κάτι. Και μετά, δεν ξέρω, συναντήθηκα ξανά οι δρόμοι μας και έζησα μαζί του ολόκληρη την περιπέτεια. Εμείς που είμαστε απ' έξω του χορού, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να προσπαθούμε να τους καταλάβουμε, να τους συμπονούμε. Δεν τους καταλαβαίνουμε. Δεν το νιώθουμε, Κωνσταντίνε μου. Όσον και αν προσποιούμαστε ότι υποφέρουμε όση ώρα μιλάμε μαζί τους. Υποφέρουμε όση ώρα συζητάμε για αυτό το ζήτημα. Όταν γυρίσουμε την πλάτη μας και πάμε στη ρουτίνα μας, θεωρούμε τα μικρά προβλήματα τα δικά μας, τα πιο σοβαρά και ξεχάνουμε το πρόβλημα, το μεγάλο. ήταν μια δύσκολη περίοδος. Βάζεις τη ζωή σου στην άκρη, τις υποχρεώσεις σου όλες στο ψυγείο, με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και θα ξανανοίξεις το ψυγείο να βγάλεις όλα τις υποχρεώσεις σου, τις δουλειές σου κτλ. Για να συνεχίσεις τη ζωή σου. Θυμάμαι ότι ο Σταύρος είχε έντονους πόνους τον καιρό που δουλεύκαμε και έντονα στο θέατρο, πολλά. Είχε πόνους στα πόδια, δεν μπορούσε να περπατήσει, ξυπνά το πρωί, είναι γεμάτο τη νύχτα. Και έλεγε μου το, εγώ θεωρούσα ότι, και έλεγα του ότι είναι η κούραση, είναι το στρες, είναι το μπορούμε δουλεύουμε 24 ώρες, άμα ξεκουραστείς να περάσει, ξέρω εγώ, δεν παίρνα. Μετά μια μέρα είπε μου, ξέρεις, υπάρχει τούτη ασθένεια που προσβάλλει όσους, πολλούς όσους ήταν που κάποιους προέρχονταν οι ρίζες τους που κάποια ορισμένα χωριά, ξέρω εγώ. Και πολύ πιθανό να είναι και πρέπει να πάω να το δω. Εγώ δεν υπολογίζω ότι λέει αποκλείεται να τύχει σε εμάς τούτο το πράγμα, διότι ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τελικά, μετά από τις εξετάσεις και τα βούριστρα, ξέρω εγώ, λέμε, έχω αυτό το πράγμα. Πώς το εβιώσες, ήξερες τι περιλαμβάνει αυτή η ασθένεια για τη συνέχεια? Ακριβώς όχι την ώρα, ξέρεις, και ούτε ο Σταύρος ήξερε. Νομίζω ήταν έτσι, έρχονταν οι πληροφορίες μέρα με τη μέρα παραπάνω. Και είπα του τι γίνεται, ας πούμε, τι γίνεται τώρα, πρέπει να κάνω μεταμόσχευση, στην τελική, φτάσαμε στο συμπέρασμα τούτο. Δηλαδή πρέπει να πάω στην Αγγλία, να μείνω, να περιμένω, μπορεί να μην έρθει ποτέ, μπορεί να έρθει, μπορεί να... ξέρεις, ένα πράγμα... αβέβαιο. Ήταν λίγο κεραμίδα για όλους μας, διότι εντάξει, ήταν ο άνθρωπος που ζούσαμε κάθε μέρα μαζί, που μιλούσαμε, που 8 ώρες τη μέρα μαζί, 8 ώρες στο τηλέφωνο, 8 ώρες. Και ξαφνικά λες, ξέρεις, μπαμ, φεύγω και δεν ξέρω να γίνει. Όταν ακούς, ας πούμε, για το θέμα της ζωριάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων, ο κάθε συνειδητοποιημένος εν δυνάμει λήπτης ξέρει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδεχόμενο. Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες να τα καταφέρεις. Υπάρχει όμως και ένα μικρό ποσοστό που πεθαίνουν στις λίστες αναμονής. Αυτό λέει η στατιστική πιθανότητα. Απλά για να σου πω κάποιους αριθμούς, Κωνσταντίνε μου, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή περιμένουν κατά μέσον όρων 55.000 άτομα σε λίστες αναμονής σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στατιστική πιθανότητα λέει ότι το 10 περίπου της 100 αυτών των ασθενών θα πεθάνουν λόγω της έλλειψης μοσχευμάτων. Οπότε από αυτά λες, να είμαι και εγώ μες στον το ποσοστό. Έναν άλλον ποσοστό, μικρόν, αλλά είναι και αυτό έναν ποσοστό της στατιστικής πιθανότητας, θα πεθάνει είτε στο χειρουργικό τραπέζι, είτε σε κάποια εντατική μονάδα, είτε από μεταχειρητικές επιπλοκές. Εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής, ο οποίος θα μεταμοσχευτεί, αν είναι προχωρημένο κτλ. Οπότε ναι, είναι ο φόβος. Ο φόβος που φέρνει κάθε τι άγνωστον που έρχεται να σε προσεγγίσει ή που καλείσαι να αντιμετωπίσεις εσύ ο ίδιος. Νιώθεις σε τέτοιες περιπτώσεις και όταν παρουσιαστείς στη ζωή σου έναν τέτοιο βίωμα ότι μπαίνεις σε μια αντίστροφη μέτρηση? Μπαίνεις σε μια αντίστροφη μέτρηση καταρχάς για να θεραπευτείς. Γυρίζεις ανάποδα την κλεψίδρα και βλέποντας αισιόδοξα την πορεία της κατάστασης σου, ναι, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δηλαδή να περιμένεις ότι από τη στιγμή που θα μπεις σε μια λίστα αναμονής, σίγουρα μπαίνεις για να θεραπευτείς. Οπότε, ναι, τώρα, το δύσκολο κομμάτι είναι η αναμονή. Να χτυπήσει το τηλέφωνο για να σου ανακοινώσουν ότι βρέθηκε ο άγγελος σου, ο άνθρωπος που μπορεί να σε σώσει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν περνά από μια δοκιμασία θα ανακαλύψει αναπόφευκτα τις κρυμμένες του δυνάμεις. Τούντες δυνάμεις έχουμε τεσούλη. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος κρύβει απίστευτη δύναμη μέσα του, ψυχική κυρίως. Θα την ανακαλύψει δυστυχώς μόνον όταν θα κληθεί να περάσει από μια δοκιμασία. Είχα σίγουρα την αγωνία, διότι λέει σου, ξέρω εγώ, μα δεν βρεθεί η δότης και περνά, επιδεινώνεται, να μου μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει το χειρότερο, ναι, μπορεί. Ξέρεις, θέλει να το πιστέψεις ότι, αλλά υπάρχει, ντζαμέ, σου λέει μέρα σκέφτεσαι. Εντάξει, όμως, εγώ θεωρώ ότι προσπαθούσα να δείχνω ότι cool, ότι είναι τίποτε. Εντάξει ρε, αφού ξέρεις ότι ο Θεός αγαπάς, να έρθει, να γίνει, να τελειώσει, να μας την πίσω, έτω σε 2 χρόνια να γελούμε. Πράγμα που έγινε. Αλλά είναι και ήμουν σίγουρος. Προσπαθούσα να... Μέσα σου είχες αγωνία. Ο Σταύρος... φάνηκε πάρα πολύ δυνατός, τουλάχιστον τις στιγμές που ήταν σε επαφή μαζί σου, αντί να αντλεί δύναμη από εσέναν, με τον τρόπο τους έκανε να αντλείς εσύ δύναμη από αυτόν. Δεν έχασε την ψυχραιμία του, ήταν αισιόδοξος, είναι από τη φύση του θετικός άνθρωπος, ένιωθε και έξινε ότι όλα θα πάνε καλά. Σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τα όργανα τους ως αγγέλους, είναι και λίγο οξύμορον το γεγονός ότι για να ζήσει ένας λήπτης πρέπει να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Ήταν κάτι που με απασχολούσε, πρέπει να σου πω αυτό. Όταν, καταρχάς πριν να μπεις σε μια λίστα αναμονής, στην Αγγλία περνάς από διάφορα στάδια, εξετάσιο, αλλά και ενημερωτικό διαλέξεων. Οι συντονιστές μεταμοσχεύσεων σου εξηγούν τα πάντα. Και είναι ένας τρόπος για να σε βοηθήσουν να νικήσεις τους φόβους σου. Διότι ο φόβος και η άγνοια είναι δύο έννοιες που συμβαδίζουν. Η άγνοια φέρνει το φόβο. Οπότε, σε μια από αυτές τις ενημερωτικές διαλέξεις που είχαμε, ερώτησα μια συντονίστρια που ήταν υπεύθυνη εκείνη την μέρα, λέω ότι είναι κρίμα, ας πούμε, να πεθάνει κάποιος για να ζήσω εγώ. Και λέει μου, αυτήν τη στιγμή η αποστολή σου είναι να ζήσεις αυτήν την πλευρά, αυτήν την πτυχή. Μην το ψάχνεις. Μπορεί κάποια στιγμή να βρεθείς εσύ στην αντίπερα όχθη. Να είσαι εσύ ο άνθρωπος που θα φύγει για να σώσεις κάποιον άλλο. Οπότε ναι, κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να του ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και είναι κρίμα να φεύγουν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να δωρήσουν τα όργανα τους, αλλά λόγω άγνοιας και λοιπούς ενημέρωσης φεύγουν, παίρνουν μαζί τους τα όργανα τους, τα οποία θα μπορούσαν να σώσουν 8 ανθρώπινες ψυχές και ουσιαστικά είναι σαν να παίρνουν μαζί τους και τους 8 άλλους ανθρώπους που χρειάζονταν τα όργανα τους. Την τελευταία σου εκπομπή πριν πας, τη θυμάσαι, που απευθύνθηκε στον κόσμο, είπες κάτι? Βεβαίως. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες μου εκπομπές. Είναι μια εκπομπή η οποία έχει μείνει έτσι χαραγμένη στο μυαλό μου, γιατί φεύγοντας και αποχαιρετώντας τον κόσμο δεν ήξερα πότε θα επιστρέψω ή αν θα επιστρέψω. Και ξεκινάς το ταξίδι για τον Μπέρμιγχαμ, αν δεν κάνω λάθος, με τις σκέψεις. Βασικά, ούτε γινόταν το ταξίδι, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Γιατί δεν ήταν. Συνήθως στο αεροπλάνο δεν μπαίνα για να πάω διακοπές. Πήγα στο αεροπλάνο για να πάω να μπω σε μια λίστα αναμονής και να περιμένω. Απλά στο αεροπλάνο σκέφτηκα ότι σκεφτόμουν τι ζούσα και τι περνούσα όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, που βιάζομαι να προλάβω τα πάντα, που δεν μου έμεινες και χρόνος, που δεν αφιέρωνα χρόνο για μένα. Δεν έκανα αυτοκριτική. Ήμουν αναβλητικός. Δηλαδή, λαλούσα εντάξει, να το κάνω αύριο. Στο αεροπλάνο όμως, τη συγκεκριμένη πτήση, συνειδητοποίησα ότι, ξέρεις, πραγματικά μπορεί να σου τύχει κάτι και να μείνουν όλα στη μέση. Και φτάνεις εκεί. Πώς ήταν έτσι οι πρώτες εικόνες, μπήκες κατευθείαν για εξετάσεις? Ξεκίνησε ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος. Ήταν, εντάξει, με τα νοσοκομεία δεν είχα ιδιαίτερη σχέση, γιατί δεν θυμάμαι, ας πούμε, πότε ήταν η τελευταία φορά που είχα πάει να κάνω κάποια ανάλυση ή κάποια εξέταση κτλ. Ούτε γι' αυτόν είχα χρόνο. Οπότε, ναι, ήταν μια διαδικασία που έπρεπε, επιβαλλόταν να περάσω από όλα τα στάδια, όλων των εξετάσεων. Η μεταμόσχευση, πάντως, είναι, αν θέλεις να σου κάνω έτσι έναν παραλληλισμό, είναι σαν ένας μεγάλος μαραθώνιος για έναν αθλητή. Οπότε, για να αντέξεις αυτόν τον μαραθώνιο, πρέπει να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση, πρέπει να έχεις δελτίο υγείας. Επίκαιρο. Για να είμαστε και πιο επίκαιροι. Οπότε, ναι, πρέπει να περάσω από όλα τα στάδια. Το πιο σημαντικό όμως για μένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας ήταν η προσέγγιση των γιατρών, των νοσηλευτών και των συντονιστών μεταμοσχεύσεων. Ακριβώς η προσέγγιση τους ήταν ο κλασικός ορισμός του επαγγελματισμού. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί η ενημέρωση και οι πληροφορίες και ο τρόπος που εδιοχέτευαν ή επερνούσαν αυτές τις πληροφορίες τους ασθενείς ήταν αυτός που μας βοήθησε να κρατήσουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας ότι θα τα καταφέρουμε. Παρά το γεγονός ότι εξηγούν τα πάντα. Δηλαδή, σου λένε ότι υπάρχει 1% να συμβεί αυτή η επιπλοκή. Θέλουν να είναι σωστοί απέναντι στον ασθενή και στον υποψήφιο λήπτη. Και ίσως σε μια λίστα αναμονής, πού ζούσες εκείνον το διάστημα, πόσον καιρόν ήταν? Στη λίστα, βασικά πήγα το καλοκαίρι του 2014 και μεταμοσχεύτηκα τον Μάρτιο του 2015. Είναι αρκετός καιρός. Σχετικά ήμουν τυχερός, γιατί μπορούσα να περιμένω και 1 χρόνο και 2 χρόνια, ίσως και 3 χρόνια. Απλά, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, σίγουρα η ασθένεια η οποία εξελίσσεται έτσι με μια προοδευτική τάση απέναντι στον ασθενή, πάνω στον ασθενή, θα μου δημιουργούσαν περισσότερα προβλήματα. Οπότε ναι, σχετικά είχα μεταμοσχευτεί σε αρχικό στάδιο. Αυτό το διάστημα βρισκόσουν σε κάποιον δωμάτιο που ήσουν. Λοιπόν, έμενα στο σπίτι που είχε νοικιάσει το προηγούμενο διάστημα η μητέρα μου. Βεβαίως, το πιο σημαντικό κομμάτι δεν ήταν η διαμονή στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά η μεγάλη αγκαλιά της παροικίας των Κυπρίων, οι οποίοι αγκάλιασαν όλους τους ασθενείς που βρίσκονταν εκείνη την περίοδο στις λίστες αναμονής, στη λίστα αναμονής. Μας έκαναν να νιώσουμε κομμάτι της οικογένειάς τους πραγματικά. Μας είχαν εντάξει στο πρόγραμμα τους. Είμαστε κανονικά μέλη της οικογένειάς τους. Δίπλα μου ήταν σίγουρα η οικογένειά μου, ο αδερφός μου, η μάνα μου, ο παπάς μου, αλλά και οι φίλοι μου που ερχόντουσαν πάρα πολύ συχνά στην Αγγλία. Ο Λόρης, ο Μάριος ο Δημητρίου, ο Στέλιος, ο Θεοχάρους, κάποιοι συνάδελφοι μου από το ΡΙΚ. Οπότε, ναι, δεν ένιωσα ποτέ μόνος μου, παρά το γεγονός κάποιες στιγμές, εντάξει, είναι ανθρώπινο να θέλεις να είσαι μόνος, να κάνεις την αυτοκριτική σου, τον απολογισμό σου, να προσευχηθείς. Γιατί η δύναμη της πίστης είναι ένα από τα πιο δυνατά εχέγγυα για μένα, για να καταφέρει κάποιος να βγει νικητής. Απευθυνθήκες και στο Θεό δηλαδή. Αναπόφευκτα. Έρχεται εκείνη η μέρα. Αν μπορείς να μας την περιγράψεις λίγο, πώς έγινε. Χτυπά το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη του ακουστικού ακούω την συντονίστρια μεταμοσχεύσεων να μου λέει, να με καλημερίζει. Ήταν νωρίς το πρωί, ήταν 6:30 το πρωί και να μου λέει καλημέρα. Υπάρχει πιθανός δότης και θα πρέπει σε μία ώρα να είσαι στο νοσοκομείο. Πάγωσα. Ξέχασα τα αγγλικά μου. Για μερικά δευτερόλεπτα αποσυντονίστηκα. Έκανα shutdown, restart. Ετοίμασα τα πράγματα μου. Πήγα στο νοσοκομείο. Ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Και μετά από μία ώρα ήρθε η ίδια συντονίστρια και μου λέει ότι πρέπει να επιστρέψεις στο σπίτι. Τελικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον δότη. Δεν είναι καλό το μόσχευμα και ελπίζουμε να χτυπήσει ξανά το τηλέφωνο για να σου ανακοινώσουμε τα ίδια καλά νέα. Δεν απογοητεύτηκα, δεν στεναχωρέθηκα, απλά το θεώρησα σαν μία άσκηση ετοιμότητας. Μετά από 3 μέρες ξαναχτύπησε το τηλέφωνο. Αυτήν τη φορά, εντάξει, έμεινα στο νοσοκομείο το βράδυ, ξεκίνησαν οι εξετάσεις και το πρωί μπήκα στο χειρουργείο. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή? Καταρχάς, φοβάσαι. Σκέφτεσαι ότι πιθανόν να μην τα καταφέρεις. Σκέφτεσαι ότι είναι δυνατόν τώρα να αντέξω ένα μεγάλο χειρουργείο 8, 9, 10 ώρες. Η μεταμόσχευση πάντως είναι, όπως έχω πει και πριν, Κωνσταντίνε μου, μια πολύ μεγάλη επέμβαση. Θυμούμε το βράδυ ήρθε ο αναισθησιολόγος για να μου πει ακριβώς τι θα ακολουθήσει, ποια είναι η διαδικασία της αναισθησίας κτλ. Και μου λέει, ξέρεις, ένα ποσοστό των ασθενών δεν τα καταφέρνουν και πεθαίνουν στο χειρουργείο. Έτσι σου είπε. Ναι. Είναι υποχρεωμένοι βάσει νομοθεσίας να σου εξηγήσουν τα πάντα. Οπότε εκείνη συνειδητοποιείς πραγματικά ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Του είπα του γιατρού, δηλαδή, μου λες τώρα ότι μπορεί αύριο να με ξυπνήσω. Ήταν πολύ εξηγημένος και πολύ σωστός. Μου λέει, λόγω του ότι είσαι νεαρός, ότι έχεις τη φυσική κατάσταση που έχεις, θα τα καταφέρεις, είμαι αισιόδοξος. Μάλιστα. Με ποιον μίλησες πριν μπεις στο χειρουργείο? Το βράδυ μαζί μου στο νοσοκομείο έμεινε ο Ευγένιος, ο οποίος επερίμενε και αυτός το μόσχευμα. Βρισκόταν ήδη 1,5 χρόνο στη λίστα αναμονής ο Ευγένιος. Έμεινε μαζί μου το βράδυ στο νοσοκομείο, μιλήσαμε με τη Σταυριανή. Όπως είπα, εντάξει, με τη Σταυριανή μιλούσαμε συνεχώς. Έκαναμε την πλάκα μας, αστιέψαμε, επήραμε εκείνη τη δόση για μερικά λεπτά, έτσι μιας διαφορετικής διάθεσης και προσέγγισης, αλλά επανήλθαμε στην πραγματικότητα. Λίγες ώρες πριν πει στο χειρουργείο για τη μεταμόσχευση, πήραμε ο Ευγένιος, ο οποίος έγινε και αυτός ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα, στον Μπέρμιγχαμ μαζί με τον Σταύρο, και βάλαμε FaceTime και έβλεπα τον Σταύρο, ο οποίος πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ φοητσιασμένος, να το πω έτσι ευγενικά, και ο Ευγένιος δίπλα να προσπαθεί να κάνει χιούμορ, να κάνει αστεία για να βοηθήσει τον Σταύρο, και εγώ να παρακολουθώ την όλη διαδικασία, του γιατρό να μπαίνει, την νοσοκόμα να μπαίνει μέσα. Έζησα μαζί με τον Σταύρο ολόκληρη τη διαδικασία, ακόμα και τα προβλήματα που ακολούθησα. Προσπαθούσα να πηγαίνω όσες παραπάνω φορές μπορώ στην Αγγλία. Στην περίοδο της αναμονής. Μπορεί να πήγα 6-7 φορές από ό,τι θυμούμε μέχρι να έρθει η μεταμόσχευση. Όταν ένα βράδυ μου παίξε το τηλέφωνο, νομίζω ότι μπορεί να ήταν και ό,τι νύχτα, και λέει μου πάω, κάλεσα με, άντε ποιος να κοιμηθεί, και μου να γίνει, και είμαστε πολλά και μπορείς να... Και μιλούσαμε με τον αδερφό του, με τη μάμα του, με τους ανθρώπους που εκεί. Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ πραγματικά τι περνούσε από το μυαλό του Σταύρου την ώρα. Το να μπει στο χειρουργείο και να μην ξέρεις αν θα βγεις που είσαι μέσα. Να μην ξέρεις τι θα γίνει. Να βλέπεις τη ζωή σου να περνά μέσα από τα μάτια σου. Φαντάζομαι. Έτσι όπως μας τα περιγράφει ο ίδιος. Το πρωί όμως, όταν μπήκα στην τελική ευθεία για να μπω στο χειρουργείο, πραγματικά συνειδητοποίησα ότι ναι, έχουμε απίστευτες δυνάμεις. Ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξος. Έκανα πλάκα μαζί με τις νοσηλεύτριες, τους νοσηλευτές, ακόμα και τον χειρουργό που ήρθε για να μου συστηθεί και να μου πει «Ξέρεις, είμαι εγώ ο χειρουργός που θα αναλάβω αυτή την επέμβαση» κτλ. Ναι, ένιωσα πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρω και θα βγω νικητής μέσα από αυτή την ιστορία. Τελειώνει το χειρουργείο και ξυπνάς. Τελειώνει το χειρουργείο, ξυπνάς μετά από 24 ώρες. Πάλι με FaceTime, με τα σωληνάκια ο Σταύρος, ιστορίες, με το χιούμορ του, έχει πάρα πολύ χιούμορ ο άνθρωπος, δηλαδή διακομωδεί τις χειρότερες καταστάσεις της ζωής ο Σταύρος. Πάλι με FaceTime, να πανηγυρίζουμε και τα λοιπά, ήταν μια γιορτή το ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο. Νομίζω ούτε ο ίδιος το πίστευε ότι γύριζε σελίδα στη ζωή του. Για μας ήταν μεγάλη χάρα. Για εκείνον σίγουρα ήταν μεγαλύτερη. Εξύπνησα με επιπλοκές. Έπαθα σοβαράς μορφής νεφρική ανεπάρκεια. Είναι μια από τις επιπλοκές ενός μεγάλου χειρουργείου. Ξεκίνησα με αιμοδιάλυση κτλ. Και πέρασε. Έκανα 17 μέρες στο νοσοκομείο και μετά πήρα εξιτήριο. Ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση για να επιστρέψεις στην Κύπρο μετά. 3 μήνες θα πρέπει να είσαι, να μένεις κοντά στο νοσοκομείο, να σε παρακολουθούν οι γιατροί, να σε αξιολογούν και όταν δουν ότι το μόσχευμα ξεκίνησε να ανταποκρίνεται και να δουλεύει, παίρνεις το εισιτήριο της επιστροφής. Πώς και συμπληρώνοντας περίπου 1 χρόνο διαμονής στον Μπέρμιγχαμ. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι ένιωθα ότι επέστρεφα νικητής από τον πόλεμο. Ότι επέστρεψα ζωντανός από μια μάχη. Αυτή η χαρά μου όμως κράτησε 15 μέρες. Διότι στις 15 μέρες έπρεπε να νοσηλευτώ μετά από ξαφνικούς πόνους στην κοιλιά, 8 μέρες στο νοσοκομείο Λευκωσίας, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και μετά ταξίδι αναψυχής με air ambulance στον Μπέρμιγχαμ. Πάλι. Σοβαρή μετεγχειρητική επιπλοκή και ξανά μεγάλο χειρουργείο για διόρθωση της επιπλοκής. Και έμεινα στον Μπέρμιγχαμ μέχρι το Σεπτέμβρη του 2015. Το καλοκαίρι του 2015 έχεις δίκιο, συμφέρνοντας τώρα τις στιγμές στο μυαλό μου, ίσως εκείνο το διάστημα να βρέθηκε σε πιο άσχημη ψυχολογική κατάσταση από την προηγούμενη δύσκολη δοκιμασία που επέρασε. Πήγαμε μαζί στον Μπέρμιγχαμ και αργότερα ήρθαν και οι υπόλοιποι κοντινοί συγγενείς. Ευτυχώς ξεπέρασαν και αυτόν το εμπόδιο. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι και εγώ από την πλευρά μου, βλέποντας αρχικά τη μητέρα μου, στη συνέχεια των μεγαλύτερων μου αδερφών, επίστευα ότι και εγώ είμαι ο επόμενος. Και επειδή έχω και 2 παιδιά, δεν σας κρύβω ότι κοιτάζοντας τα κάποιες φορές ένιωθα ότι τους έκρυβα ένα μυστικό, ότι ξέρετε, το πατέρα σας σε λίγο καιρό να έχει αυτό το πρόβλημα υγείας και σε μερικά χρόνια κι εσείς, αλλά ευτυχώς αυτές οι αρνητικές σκέψεις διαλυθήκαν γρήγορα από το μυαλό μου, γιατί υπάρχει κάποιο τεστ το οποίο μπορείς να κάνεις και να δεις αν είσαι φορέας αυτού του γονιδίου ή όχι. Και μετά ζήσα πιο έντονα την επιπλοκή που είχε ποδά, που πήγε στο νοσοκομείο και ήταν πολλά δύσκολα τα πράγματα και έπρεπε να φύγει με αεροάμπουλα. Επειδή ήταν και τζαμί, ήταν πολλά πιο έντονο το συναίσθημα και εθώρες τον κάθε μέρα που εχάλαν η όψη του, το αυτόν του, η δύναμη του, η εσωτερική και ξέρεις ότι δεν πάμε καλά και πρέπει να δράσουμε άμεσα σε πράγμα που με κάποιους τρόπους έκαναμε και ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Νιώσες σε κάποια στιγμή ότι το σενάριο του να μην επιστρέψει θα ήταν υπαρκτόν ή δεν ήθελες να πιστέψεις? Δεν εμπιστεύκα τις πράγματα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, οπότε βλέπετε και εσείς τις οθόνες σας, πολύ μαζευτήκαμε σήμερα. Καλημέρα Σταυρό, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Πραγματικά νιώθω ότι σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα. Πραγματικά, εντάξει, είναι γνωστό ότι πέρασα μια μεγάλη δοκιμασία. Ευτυχώς και δόξα τω Θεώ είμαι πίσω. Πρώτα και κύρια το οφείλω σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σήμερα μαζί μας. ένας άνθρωπος ο οποίος πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο είχε αποκτήσει την κάρτα δότη οργάνων, ένας άνθρωπος του Ηνωμένου Βασίλειου, το οποίο δεν γνώρισα ποτέ εν πάση περιπτώσει, αλλά φεύγοντας μου χάρισε ζωή και σε μένα και σε άλλους συνανθρώπους μας. Βεβαίως οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην οικογένεια του Ρικ, στους συναδέλφους μου και στους φίλους μου, οι οποίοι με στήριξαν όλο αυτό το διάστημα. Ξεκινάει η φάση της αποκατάστασης, πρέπει να αποδεχτείς τις αλλαγές στο σώμα σου, στην εμφάνιση σου. Είχα χάσει πάρα πολλά κιλά, έχασα γύρω στα 25 κιλά, αρκετοί μυϊκοί μάζαν, με παρακολουθούσαν διατροφολόγοι κτλ. Ήταν ένα άλλο στάδιο που έπρεπε να περάσω. Να. Το ξεπερνάς και αυτό και πλέον ξεκινά η νέα ζωή του Σταύρου. Μάλιστα. Τελικά έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι όλη αυτή η αναστάτωση και η ταλαιπωρία, αυτή η μεγάλη δοκιμασία που πέρασα, ήταν για μένα μια μεγάλη ευκαιρία για να αλλάξω ή να προσπαθήσω να αλλάξω πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Άλλαξε ο τρόπος που βλέπει τη ζωή, τις αξίες της ζωής. Σαν χαρακτήρας, δηλαδή όμως ότι τα καλά που είσαι ή ξέρω εγώ τις ιδιοτροπίες συνεχίζει να τις έχει. Αλλά άλλαξε ο τρόπος που βλέπει το τι πρέπει να εισπράττει κάποιος που τη ζωή του και πώς πρέπει να είναι η ζωή του. Λογικό. Αλλά δεν ήταν κάποιος άνθρωπος που ήταν κακός και είναι καλός ξαφνικά. Ήταν πάντα έναν καλό παιδί, συνεχίζει να είναι πιο δυνατός και πιο όριμος. Γνωρίζεις ποιος είναι ο δικός σου άγγελος? Δεν γνωρίζω, θα ήθελα όμως να γνωρίσω την οικογένειά του. Καταρχάς το απαγορεύει η νομοθεσία και στην Κύπρο και στην Αγγλία να γνωρίσεις την οικογένεια του δότη σου για ευνόητους, κυρίως ηθικούς και συναισθηματικούς λόγους. Έχω στείλει μια επιστολή, όσοι ήθιστε, στην οικογένεια του δότη μου για να την ευχαριστήσω και να τους πω ότι η θυσία σε εισαγωγικά του αγαπημένου τους δεν πήγε χαμένη και ότι πάντα θα τους έχω στις προσευχές μου, γιατί αντιλαμβάνεσαι, Κωνσταντίνε, ότι αν δεν βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος, αν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε δηλώσει την επιθυμία του να γίνει δωρητής οργάνων, πολύ πιθανόν σήμερα να ήμουν κάπου αλλού, σίγουρα όχι μεταξύ σας. Έχει ξυπνήσει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που πέρασες και ο εθελοντισμός και ο αγώνας, ο καθημερινός. Έχω αναλάβει διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες ακριβώς για να ενημερώσω τον κόσμο. Η πιο πρόσφατη μου είναι το βιβλίο μου, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στην Άνοιξη με τίτλο «Υπάρχουν άγγελοι». Είναι μια προσπάθεια καταγραφής της δικής μου της εμπειρίας και της ιστορίας, με στόχο ακριβώς να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο όσο μπορώ ακριβώς για αυτόν το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τη δωρεάν οργάνων. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στο παρελθόν. Είναι η ιστορία του μικρού Ανδρέα τη δεκαετία του 1990, όταν χρειάστηκε συμπατότατη μυελών των οστών, κινητοποιήθηκε ολόκληρη μηχανή, ο κόσμος στην Κύπρο, στην Ελλάδα, ακόμα και οι Τουρκοκύπροι ήρθαν να δώσουν δείγμα ακριβώς. Είχαν καταργηθεί τα οδοφράγματα. Τα οδοφράγματα τότε ακριβώς. Οπότε ναι, όταν ενημερώσουμε τον κόσμο σωστά, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Και είναι εδώ που πρέπει να έρθει και η πολιτεία να δει πιο σοβαρά ακριβώς το θέμα και της δωρεάς οργάνων και άλλων θεμάτων που άπτονται κοινωνικής πολιτικής. Δεν ξέρω αν έχουμε πραγματικά σχέδιο για αυτό το ζήτημα. Έχω την εντύπωση ότι τίποτα δεν κάνουμε. Λέμε κουβέντες, αλλά μένουμε τσαμέ. Εγώ έχω συμπληρώσει το έγγραφο που λέει ότι σε περίπτωση που πεθάνω, ξέρω εγώ, θα δοθούν τα όργανα μου. Μου έστειλαν η αλήθεια και το ανάλογο χαρτί που μου λένε ότι έχω καταχωρηθεί κτλ. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει κάποια ομάδα ανθρώπων εξειδικευμένων Πρέπει να είσαι επιστήμονας, πιστεύω, που να προσεγγίζει την οικογένεια των ανθρώπων αυτών, να τους εξηγεί τη διαδικασία, να μπορεί να τους αγγίξει για να μην αφήσουν τα όργανα του καλού τους ανθρώπου, του αγαπημένου τους, να γίνουν χώμα. Και να μεταφερθούν. Δηλαδή, τι πιο όμορφο μνημόσυνο να κάνεις το δικό σου, από το να προσφέρεις ζωή μέσα από το θάνατό του. Και έφυγε μια απόφαση τελευταία να μην ανακοινώνουμε αν έδωσε κάποια οικογένεια, ας πούμε, τα όργανα του δικού σου. Όχι, να το ανακοινώνουμε, να το λέμε. Αν το ακούσω, θα επηρεαστώ, θα προβληματιστώ. Αν το ακούσω στις ειδήσεις ότι ξέρεις, η τάδε οικογένεια έδωσε τα όργανα, να γυρίσω να πω το άντρα μου, ξέρεις, αν ποτέ πεθάνω, μην τα δώσεις τα δικά μου. Εγώ δεν θέλω. Αλλά μπορεί να κάνουμε και μια συζήτηση, μια επικοδομητική συζήτηση. Και πάνω στην κουβέντα να μου πει ο άντρας μου, εγώ, αν πεθάνω, να τα δώσεις τα όργανα μου. Και του πω, εγώ, έχεις δίκιο, και εγώ να τα δώσω. Υστερούμε στο κομμάτι της ενημέρωσης. Αυτό φαίνεται και μέσα από πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος σωστά. Και όταν δεν ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο και τον αφήσουμε στην άγνοια και στο σκοτάδι, τότε θα φοβάται. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Ο κόσμος δεν γνωρίζει ποια είναι η διαφορά του εγκεφαλικού θανάτου, πώς γίνεται η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου και ποια είναι η διαφορά με το κόμμα. Οπότε, όταν κάποιος ασθενής έχει διαγνωστεί ως εγκεφαλικά νεκρός, είναι νεκρός, δεν επιστρέφει. Όταν γίνει η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, αμέσως βγαίνει πιστοποιητικό θανάτου και η ημερομηνία αναγραφής ακριβώς του εγκεφαλικού θανάτου είναι και η ημερομηνία θανάτου που βγαίνει στο πιστοποιητικό. Ασχέτα αν η καρδιά συνεχίζει να χτύπα. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο αυτό, να το τονίσουμε. Είναι ξεκάθαρο και με μαθηματική ακρίβεια η καρδία θα σταματήσει να παλέται λόγω του ότι θα σταματήσει να παίρνει, έχει ήδη σταματήσει να παίρνει εντολές από τον εγκέφαλο. Ξέρεις που ξεκινά το πρόβλημα? Στο ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανένα. Είμαστε καχύποπτοι. Και με το δίκαιο μας είμαστε καχύποπτοι. Ποιον εμπιστεύεσαι στην Κύπρο? Λέει σου κάποιος κάτι και θεωρείς το με μισόν του. Και τη ρωτάς, εν αλήθεια που μου λέει, κρύφκεται κάτι πίσω? Δηλαδή αύριο έρχεται κάποιος και λέει σου, ξέρεις, το παιδί σου είναι νεκρό. Και, και λέει σου να δώσει τα όργανα και ξεκινά αμέσως. Μέσα σου ένας πόλεμος. Λέει μου ψέματα, θέλει να μου κλέψει τα όργανα του παιδιού μου, θέλει να μου σκοτώσει το μωρό μου για να μου πάρει τα όργανα. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Ενώ το αρχείο πτωματικών δοτών δεν παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα, ένα ίδρυμα, το Καραϊσκάκειο, αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο και παράδειγμα. Δίπλα στον αγώνα του και ο Σταύρος. Ο Σταύρος από παλιά και πριν εμπλακεί στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα είχε δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα υγείας και σίγουρα η εμπλοκή του, η προσωπική του εμπειρία τον έκαμε ακόμα πιο πρόθυμο να εμπλακεί πιο ενεργά και να βοηθήσει ακόμη περισσότερο τις θελοντικές οργανώσεις οι οποίες προσφέρουν στους ασθενείς γενικά. Η εμπλοκή του στο Καραϊσκάκειο ήταν σημαντική από διάφορες απόψεις. Πρώτα απ' όλα η εμπειρία του στα θέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι προσωπικές του εμπειρίες, μια διαφορετική διάσταση στις συμβουλές, αλλά και στην προβολή και στη στήριξη του έργου του Καραϊσκάκειο Ιδρύματος. Επομένως, πέραν του ότι είναι προσωπικά ευαισθητοποιημένος, είναι και σε έναν τομέα ο οποίος είναι κρίσιμος στην πρόθεση του εθελοντισμού. Αλλά βλέποντας τον Σταύρο την μετέπειτα περίοδο, νιώθω ότι έχει ταχθεί ότι αφιερώνει πολύ μεγάλο χρόνο από τον ελεύθερο του χρόνο στην προσπάθεια για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να γραφτεί, να γίνει δότης οργάνο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, για αυτούς τους ανθρώπους ο χρόνος κυλά αντίστροφα. Δηλαδή κάθε μέρα που περνά εξαρτάται και από την ασθένεια, αλλά βλέποντας την ασθένεια των δικών μου ανθρώπων, κάθε μέρα είναι και μια ήττα. Εντάξει, προσπαθούμε κυρίως μετά την περιπέτεια να... ό,τι κάνουμε, ό,τι δουλειά κάνουμε, θεατρική κυρίως, έναν κομμάτι της να απευθύνεται και να βοηθά κόσμο. Είτε πέρσι ήταν το Καραϊσκάκειο, φέτος νομίζω πάλι θα είναι το Καραϊσκάκειο, με τον μυελόν των οστών, με τα μεταμοσχεύσεις, όσο μπορούμε από το κομμάτι μας, διότι κακά τα ψέματα, είμαστε στην τηλεόραση, είμαστε στο θέατρο, βλέπει μας πολλής κόσμος και έχουμε την δύναμη να το κάνουμε. Οι αριθμοί είναι απίστευτοι. 190.000 άτομα μέχρι σήμερα γράφτηκαν ως εθελοντές δότες μυελοτονοστών. Που αν υπολογίσει κανείς ότι ο πληθυσμός μεταξύ 18 και 45 είναι τα άτομα που μπορούν να γραφτούν στο αρχείο, περίπου 1 στους 3 που μπορεί να γραφτεί σε κάποιες ηλικιακές ομάδες είναι γραμμένος δότης. Το να γραφτεί κάποιος δότης είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή χρειαζόμαστε να συμπληρώσει έναν έντυπο με κάποια προσωπικά του στοιχεία, μια ενήμερη συγκατάθεση ότι προτίθεται να βοηθήσει αν χρειαστεί και παίρνουμε έναν επίχρησμα σάλιου με μια μπατονέτσα που βασικά χρησιμοποιούμε τον DNA για την ταυτοποίηση του δότη. Οπότε από τη στιγμή που θα γραφτεί στο αρχείο για την ταυτοποίηση και μπαίνει σε μια δεξαμενή, ένα database, το οποίο είναι διεθνές. Οι δότες μας δεν χρησιμοποιούνται μόνο για τους Κύπριους ασθενείς. Ήδη έχουμε δώσει μοσχεύματα σε ασθενείς από πάνω από 32 διαφορετικές χώρες. Θέλω και ένα μήνυμα έτσι προς τον κόσμο με αφορμή και τη δράση του αδερφού σου. Σε αυτό που θέλω να πω ενισχύοντας τη δράση του αδερφού μου είναι ότι εγώ έχω δίπλα μου την μητέρα μου και τον αδερφό μου, γιατί δύο άνθρωποι όταν ήταν εν ζωή αποφάσισαν που κρατούσαν τα κλειδιά της ζωής των δύο αυτών δικών μου ανθρώπων, αποφάσισαν ότι αν χρειαστεί αυτά τα κλειδιά θα δώσουν στους γιατρούς να ξεκλειδώσουν κατά κάποιον τρόπο τη συνέχεια της ζωής των δικών μου. Άλλωστε δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Εδώ έλεγα ότι θα συνεχίσει να είναι όπως είναι, δυνατός, να μην αλλάξει τίποτε, αδερφός. Ξέρεις ότι δυσκολία συναντήσω, ο πρώτος μου να πια είναι ο Σταύρος. Φανταζόμαι ο Σταύρος το ίδιο. Και να συνεχίσουμε να είμαστε πάντα έτσι. Αν δεν υπήρχαν οι πτωματικοί δότες, αν δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος να σωθούν άνθρωποι που δυστυχώς πρέπει να κάνουν μεταμόσχευση, ο Σταύρος δεν θα ήταν μαζί μας σήμερα. Ζει ο Σταύρος γιατί αυτός ο άνθρωπος, η οικογένεια του έδωσε τα οργάνα. Εγώ θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι η δωρεά οργάνων είναι υπέρτατη πράξη ανθρωπιάς. Είναι το πιο δυνατό μήνυμα ότι η ζωή συνεχίζεται και νομίζω ότι το γεγονός ότι σήμερα είμαι ζωντανός και απευθύνομαι σε εσάς αποδεικνύει ακριβώς όλα όσα έχω προαναφέρει και πει, και θεωρώ ότι τουλάχιστον οφείλουμε όλοι να ενημερωθούμε για το κομμάτι της δωρεάς οργάνων, και αν νιώσουμε ότι από αυτά που έχουμε μάθει, από αυτά που έχουμε διδαχτεί, μπορούμε και εμείς να ενταχθούμε στο αρχείο δυνητικών δοτών, μπορούμε να το κάνουμε. Ας το κάνουμε. Γιατί σίγουρα με αυτόν τον τρόπο θα σώσουμε ζωές που βρίσκονται σήμερα σε λίστες αναμονής.